on this, you crazy mother. Επεισόδιο 4. 4. Ναι, Nerdcast. Τι θα πούμε σήμερα? Σήμερα μετά από 10 λεπτά θα... Λοιπόν, θα κάνουμε και εμείς horror game. Το παιχνίδι έχει ως εξής που θα κάνουμε σήμερα. Έχουμε γράψει μερικά πράγματα τα οποία έχουμε κάνει. Μπορεί να έχουμε κάνει. Μπορεί και όχι. Και κάθε φορά που έχουμε κάνει κάτι. Βασικά είναι κακά πράγματα που έχουμε κάνει σαν προγραμματιστές. Και θα πούμε. Θα λέμε, ρε παιδί μου, έχω κάνει αυτό. Θα διαβάζει ο Θάνος και όποιος το έχει κάνει θα τρώει. Και θα λέει την ιστορία πώς το έκανε και τι. Ναι, ναι. Το παιχνίδι κανονικά, να το πούμε αυτό το πράγμα, είναι ότι λες και καλά, δεν έχω κάνει ποτέ κάτι. Δηλαδή, π.χ. δεν έχω κάνει ποτέ ναρκωτικά. Mm-hmm. Και έχεις, έχει ο καθένας ένα σφινάκι μπροστά. Mm-hmm. Και όσοι έχουν κάνει ναρκωτικά, πίνουν αυτό το σφινάκι. Mm-hmm. Αλλά επειδή εμείς είμαστε PG-13, mm-hmm. θα κάνουμε το αντίστοιχο με καυτερή πιπεριά. Το ότι είναι καυτερή πιπεριά, νομίζω μπορούμε να αποδείξουμε τρώγοντας και δακρύζοντας. Όχι, ναι, πιστεύω ότι θα κοκκινήσουμε, δηλαδή. Αυτό είναι βενζίνη πραγματικά. Βάλε μου γάλα. Α, ναι, γάλα. Α, επίσης έχουμε και αυτό εδώ το γάλα. Λοιπόν, πού είναι το ποτήρι σου? Α, το πήρες για να πιεις νερό. Α, φέρω ποτήρι. Sorry, φέρω ποτήρι. Λοιπόν, οπότε θα μιλήσουμε τώρα για πραγματάκια που έχουμε κάνει πάνω στο προγραμματισμό, τα οποία δεν ήταν τόσο σωστά, ας το πούμε έτσι. Και το έχουμε μετανιώσει. Και θεωρητικά δεν θα τα ξανακάνουμε ποτέ. Και κάθε φορά που το έχουμε κάνει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Και απλά θέλω να δείξουμε ότι και εμείς έχουμε κάνει λάθη. Προφανώς δεν μιλάμε μόνο για το τέλειο ή το σωστά. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Και θα πονέσουμε γι' αυτό. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι. Γιατί δεν το κοιτάμε. Λοιπόν, πρώτο. Α, βάλα να σου βάλα. Ευχαριστώ. Πίνετε. Περιμένω να το γεμίσω και σήμερα. Όχι, όχι, είναι ωραίο, δεν είναι. Μυρίζει λίγο τέτοιο, μυρίζει λίγο χωριάτικο, αλλά είναι ωραίο. Δεν πίνω και γάλα. Α, cheers. Ξεκινάμε. Πρώτη ερώτηση. Έχεις γράψει ποτέ comments με γκρίκλεις? Α, χαλάρι φαίνεται. Ναι. Α. Εντάξει. Ναι, οκ. Νομίζω ότι κάτω να γίνει χειρότερη. Ναι. Θα δούμε. Ωστόσο είναι εκεί πάντως. Ναι, πιστεύω ότι δεν θα χρειαστώ γάλα σε αυτή την ταγμινιά. Ευτυχώς. Έτσι λίγο στη γλώσσα. Ναι, ναι. Αλλά είναι πολύ χαλαρό μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Τέλος πάντων, ναι, ήμουν μικρός τότε. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν έγραφα κώδικα που το βλέπαν άλλοι. Το είχα κάνει μόνος μου. Νομίζω ότι υπάρχει στο GitHub από τους κώδικες. Α, ναι. Το στο δικό μου. Οκ. Ίσως να υπάρχει στα ελληνικά κώδικα, ας πούμε, like comments στα ελληνικά. Δεν μπορώ να το έχω κάνει. Κοιτάξτε τα ελληνικά. Κοίταξε. Οκ. Δεν το δέχομαι. Γιατί, βασικά, γιατί να αλλάξει γλώσσα ενώ προγραμματίζεις. Γιατί δεν ήξερα αγγλικά, ξέρω εγώ. Αλλά ναι, το Greeklish είναι πολύ στάνταρ. Με το 8 για θήτα. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Θα μας απολύσουνε, άμα το πούμε. Θα μας απολύσουνε. Εντάξει, whatever. Λοιπόν, Φώτη, μη μας απολύσεις. Λοιπόν, έχεις debug και το έχεις αφήσει γιατί βαριώσουν. Θα φάω. Κι εγώ θα φάω. Νομίζω ότι δεν καίει τόσο. Καίγησε. Όχι ιδιαίτερα. Κάτσε να δοκιμάσω μία στο κέντρο. Κάγες. Καίγε. Φέρε μου λίγο την πυριά σου. Συνέχισε.
Όντως. Να καταλάβεις τη γλύκα. Να φάω τώρα αυτό το πράγμα. Φάτο και φάει γιατί έχεις αφήσει μπακ στο production. Νομίζω ότι έχει πλάκα. Τώρα παίζουμε. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν μπορώ. Είναι η τελευταία ερώτηση που κάνω. Όχι, έχω ακόμα, περίμενε. Έχεις κλέψει Wi-Fi network? Έχω κλέψει. Έχεις κλέψει Wi-Fi network? Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει εγώ το εξής. Τώρα αυτό νομίζω ότι είναι παράνομο βέβαια. Αλλά αυτό που είχα κάνει είναι ότι ξέρεις, μόλις είχε βγει το το air crack σαν που έμπαινε μαζί με λειτουργικό έτοιμο και είχα απορροθεί τότε και καθιστώ air crack και αρχίσω και σπάω wifi network. Δεν έχω κλέψει internet όμως. Δεν έχω κλέψει. Μόνο από φίλο μου. Απλά για να πω τουλάχιστον τον κωδικό και να μπει στο ίντερνετ. Το πρώτο πράγμα που έκανα το πήγα σε ένα σπίτι έβαζα ίντερνετ. Αλλά έχω σπάσει Wi-Fi πάνω με ξέρεις όχι κανονικά μέκρα και τα λοιπά. Με τα default passwords τα λοιπά απλά για να του αλλάξει τον κωδικό να μην το αλλάξει τον κωδικό για να έχει μετά Wi-Fi. Λοιπόν, έχεις γράψει καρφωτό κώδικα μόνο και μόνο για να το ανεβάσεις να τελειώσει γρήγορα. Τι είναι, σε production κώδικα ή σε ένα fan project? Σε production. Εσύ δεν πρέπει να το έχεις κάνει. Δεν νομίζω να φτάσει. Γάμω το. Νομίζω ότι σε production να φτάνει και μοναγία. Δεν θα τη χάλω. Κοίταξε, ήμουν μικρός τότε. Και ο μόνος λόγος που το είχα κάνει, επειδή γιατί με πίεζε πάρα πολύ ο πελάτης. Συγκεκριμένα, η φράση ήτανε... Μπορώ τώρα να μιλήσω. Η φράση ήτανε... Έχεις υδρώσει. Δεν... Του λέω, αυτό που μου ζητάς να κάνω είναι καρφωτό. Και δεν μπορώ να το κάνω. Μου λέει, δικό μου είναι, εγώ αποφασίζω ότι είναι καρφωτό. Και του λέω, εντάξει, θα το κάνουμε. Σήμερα δεν θα τον άφηνα. Σήμερα δεν θα το έκανα. Ναι, θα τους παιδιά ξανά. Δεν θα το έκανα. Το έχω μετανιώσει. Όμως, ρε το γάλα τίποτα δεν κάνει. Πραγματικά. Μην πεις νερό παρόλα αυτά. Το νερό σίγουρα δεν κάνει. Αλλά και το γάλα μαλακέ είναι. Και ζήτησα πολύ καυτερή παιδιά. Και λέω ότι πιο καυτερό έχεις και μου δίνει αυτό. Και νομίζω ότι ξέρεις, στην αρχή ήταν... Δεν το ξέρω ότι γίνεται. Όσο τρως γίνεται πιο καυτερό. Πω πω. Ενδιαφέρον. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις. Ναι. Λοιπόν. Έχεις χειροδικήσει συναδελφό σου. Νομίζω ότι μπορούμε να την αλλάξουμε πριν το κάνουμε. Έχεις χειροδικήσει ποτέ στο Γιάννη? Για πλάκα πάντα. Δηλαδή, δεν πόνισα. Δεν γίνεται. Είναι πολύ δύσκολο. Το θέμα είναι... Φαντάζομαι αυτή τη στιγμή αυτό απέσιο καλά μου φαίνεται φυσιολογικό. Να μην φτάσει στο λαιμό. Κάπως θα σκοτώσεις πριν φτάσει στο λαιμό. Στο λαιμό και έχεις πει πολύ. Εντάξει, προφανώς για πλάκα. Καλά. Το έχουμε κάνει σοβαρά. Προφανώς για πλάκα και μόνο το Γιάννη. Να το διευκρινίσουμε. Προσπαθεί και αυτός να χειροδικήσει μερικές φορές. Ναι, στον εαυτό του. Κάτι λάθος. Πάει μπρια Γιάννη. Ναι, δηλαδή σκοντάφτησε πράγματα και πέφτει. Ναι, πάει. Έχει χειροδικήσει στον εαυτό του. Ποιος κοντούπλης άνθρωπος που έχω γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου. Λοιπόν. Έχεις κάνει deploy ενώ ξέρεις ότι έχεις bug? Νομίζω πως όχι. Εγώ το έχω κάνει, δεν νομίζω.
Δεν νομίζω. Δεν θα φάω, γιατί δεν νομίζω. Αν πιστεύεις ότι το έχω κάνει, αλλά δεν νομίζω. Πω, και πάλι τι ήταν. Πρέπει να ήταν εδώ τέτοιος. Πρέπει να... Πάρε λίγο. Φοβερό γαλά. Το έχω κάνει, απλά... Δεν ήξες. Είναι αυτό που δεν είσαι τέτοιο. Δεν έδωσε σημασία απλά. Δηλαδή, ενώ ήταν, ξέρεις, το έκανα και έσκαγε σε μένα, απλά ήτανε, δούλευε, αν έβαζες τα σωστά στοιχεία μέσα. Okay. Αν έβαζες κάτι διαφορετικό, θα έσκαγε σε κάποιο, ξέρεις, κάποιο, όπως έκανες ένα manipulation σε ένα array, ένα string, αν έβαζες κάτι, έσκαγε και το ήξερα. Α, okay. Και απλά εκείνη τη στιγμή, ξέρεις, βαριόμουν ή δεν, λέω, εντάξει, γράμμισε, ποιος θα το βάλει αυτό το πράγμα. Προφανώς το βάλαν, το ξανάφτιαξα. Λοιπόν, δώσε μου ένα. Ξέρεις, προσπαθώ να κερδίσω λίγο χρόνο τώρα. Λοιπόν, κυρίως γιατί θέλω να βλέπω πόση ώρα έχουμε. Ναι, αλλά εμείς κοιτάμε κάτω. Ναι. Γιατί δεν αντέχω πραγματικά, μου είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, έχεις πει ψέματα για feature. Δηλαδή ότι υπάρχει, δηλαδή, ότι δουλεύει. Σου ζητάει κάποιος κάτι και του λες ότι αυτό είναι, ξέρω εγώ, πολύ εύκολο, θα το φτιάξουμε, ναι. Όχι, δεν το κάνει. Συνήθως αυτό που σημαίνει εσύ για μένα. Φάκι για μένα. Πάρα το πω το χαρτί, δεν ήταν πολλά. Είχε δώσει και ψυχή μου. Δεν μπορώ, ρε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω. Είναι η πιο δύσκολη εκπομπή που έχουμε κάνει. Αυτή σίγουρα. Τα χείλια μου τσούζουν και όλο το στόμα μέσα κοίγεται. Απλά εγώ δεν υδρώνω. Η διαφορά μας είναι ότι εσύ φαίνεται γιατί υδρώνεις όταν ζεσταίνεσαι. Νομίζω φαίνεται στα μάτια μου ότι είμαι κόκκινο σε λίγο. Λοιπόν. Αυτό είναι δικό σου. Δεν το έχω κάνει. Έχεις κάνει drop database κατά λάθος από production. Κάτσε να σκεφτώ, να σκεφτώ. Drop database κατά λάθος production. Δεν τη φάω την πυρία. Okay. Είμαι πολύ προσεκτικό σε αυτές τις μαλακίες. Εγώ έχω κάνει, προφανώς κατά λάθος. Ήμουν πολύ κουρασμένος, δούλευα μέχρι αργά εκείνη τη μέρα. Και χάσαμε πολύ λίγο. Δηλαδή, άντε να χάσαμε, ξέρω εγώ, 2-3 ώρες δουλειά. Αλλά ήταν δουλειά, όχι δικιά μου, του πελάτη. Κατάλαβα, το χειρότερο πράγμα. Αυτό είναι το χειρότερο. Αν ήταν δικιά μου, θα καθόμουν 2-3 ώρες παραπάνω και τελείωσα. Αλλά μετά. Όταν πρέπει στον πελάτη να ξανακάνει εισαγωγή κάτι. Και του λες, ναι, το θέμα είναι ότι ο πελάτης, εντάξει, ήταν. Η κοπέλα που το χρησιμοποιούσε είναι μια φίλη μου. Και ήταν πολύ ευγενική μαζί μου. Και όταν λέω ευγενική, δεν με σκότωσε στο ξύλο. Αλλά εντάξει, λέει, okay. Δηλαδή ήταν, λέει, okay. Έγινε, πάει στο διάλογο. Συμβαίνουν αυτά, αλλά. Είχε ξενερώσει πάρα πολύ, επειδή έπρεπε να τα ξανακάνει, να τα ξαναπεράσει όλα. Δεν μπορώ. Η εμπειρία σου φαίνεται στον προβάτσιμο. Δεν είναι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είχε το φρομερό γάλα. Λοιπόν, πες το. Προσπαθώ να σκεφτώ, θα το φάω. Έχεις αγνοήσει τεχνολογία επειδή αυτός που το εξήγησε Έχεις αγνοήσει τεχνολογία επειδή αυτός που το εξήγησε πίστευες ότι είναι βλάκας. Μισό λεπτάκι να σκεφτώ. JavaScript. Fine. Θα έχει γίνει χειρότερο. Γιατί ρε, εγώ πάντα σ' ακούω. Ξαναφάει. Από πού δεν γίνεται, δεν. Το έχω κάνει και μετά μου το είπε κάποιος που εμπιστεύομαι παραπάνω και μιλάμε και το έμαθα. Και ήταν πολύ χαμάτο, αλλά... Γιατί τι τεχνολογία ήταν. Ήταν ID, ήταν τα ID της JetBrains.
Okay. Ναι, όντως. Και τελικά, χάρη στο παπίδα τα ξαναχρησιμοποίησα. Okay. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο μας ποτήρι, δεν έχουμε άλλο. Πρέπει να είμαστε πολύ οικονομικοί στο γάλα. Είσαι αυτό που με κάνει. Και έχουμε ακόμα ερωτήσεις. Εντάξει, στάντα, δεν θα το βγάλουμε φυσιολογικά. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, μη πιούμε νερό. Ό,τι και να γίνει. Εδώ πάω άλλο. Θέλω να βάλουμε κάποια ερωτήσεις που είναι μαλακίες. Άμα δεν το έχεις κάνει, μη φας. Εν τω μεταξύ σκεφτόμασταν ή θα το κάνουμε με πιπεριά καυτερή ή θα το κάνουμε με μπρόκολο. Πάω στοίχημα τώρα ότι θα θέλεις μπρόκολο. Όχι, παιδιά. Θα προτιμούσα κρέπα. Κοτομπουκές, πατάτες τηγανιτές και φέτα. Κάθε φορά που λέω έχεις κάνει κάτι να τρως κρέπα, ναι. Οκ, θα ήταν πιο λογικό. Όχι, όχι, κάθε φορά που έχεις κάνει κάτι να τρως κρέπα. Έχεις γάψει, ναι. Λοιπόν. Πάντα κοντάξει το έτσι. Το έχω κάνει εγώ αυτό. Ναι, το θυμάμαι. Γι' αυτό το έβαλα. Έχεις κάνει merge σε λάθος branch στο git και έχεις μαμίσει το σύμπαν. Το έχω κάνει. Έχω κάνει merge 3 development branches μαζί και δεν δούλευε τίποτα. Έχω κάνει. Το έχεις κάνει κι εσύ. Θα κάνω την πλήρη. Ρε, χειροτερεύει, δεν είμαι. Να πάρουμε μια καινούργια και να αρχίσουμε όπως στη μέση. Δεν γίνεται. Ρε, αυτό είναι. Εγώ τρώω τέτοιο τώρα. Αυτό είναι. Έχω ξεκινήσει και τρώω κυροζίνη. Αλήθεια σου λέω. Μέσα σου λέω. Έχω πάει να κάνω deploy και είχα δύο. Όταν δουλεύω, επειδή είμαι κώδικα, για command line χρησιμοποιώ το τερματικό που έχει το τέτοιο. Το AD. Την JetBrains WebStorm, PipeStorm. Και πήγα να κάνω deploy σε ένα project και είχα ήμουν σε άλλο project και έκανα. Okay. Έκανα dev το Docker στο production. Λοιπόν. Ωραία, αυτό μου αρέσει. Έχεις βήσει κάτι από το production επειδή πίστευες ότι ήσουν στο dev. Λοιπόν. Εμείς. Πόπο. Αλήθεια, δεν ξέρω αν χειρότερη πιπεριά ή το γάλα που μυρίζει κατσίκι, βρωμάει. Αυτή τη στιγμή το γάλα βρωμάει κατσίκι, δεν ξέρω. Το challenge είναι πιέσαι το βρώμικο γάλα ή πάει την πιπεριά. Δεν μπορώ. Λοιπόν, μένουν ακόμα τρεις ερωτήσεις. Όχι, όχι. Μένουν ακόμα τρεις ερωτήσεις. Λοιπόν. Το γάλα πάρα πολύ αίσθηση. Λοιπόν, όχι, μην το. Ποιο το challenge, το challenge το γάλα ή παιδιά. Εμένα μια χαρά μου φαίνεται. Απλά. Εγώ πρέπει να φάω παιδιά παρά γάλα. Αυτό το γάλα θα άρεσε πάρα πολύ στην Αταλέα. Εγώ πήρα το γάλα και να τρώω παιδιά για να φύγει η γεύση του. Μην είσαι αρνητικό. Λοιπόν, εμείς έχουμε ένα dev branch. Και ένα, όχι, έχουμε ένα dev branch. Ένα staging και ένα production. Στο που το βλέπουμε όλοι μας. Ένα dev, ένα staging και ένα production. Και πολλές φορές, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε πρώτα στο staging, βλέπουμε ότι δουλεύει και μετά το πάμε στο production. Και πολλές φορές εκεί βάζουμε και ψεύτικα δεδομένα. Οπότε πάω σε μια φάση και σβήνω όλο το τέτοιο. Αρχίζω και σβήνω hires. Σβήνω προσλήψεις. Και μετά συνειδητοποιώ ότι αυτές οι προσλήψεις είναι από live λογαριασμό πελάτη. Πάλι καλά, είχαμε το backup, δηλαδή επειδή παίρνουμε backup είναι μια χαρά. Δεν ήταν live λογαριασμός. Δεν το χρησιμοποιούσαν ακόμα. Τους το ετοιμάζαμε. Οπότε δεν τους επηρέασε κάπως, αλλά επηρέασε εμένα που πρέπει να τα ξαναφτιάξω. Να ξανακάνω restore. Έχω σβήσει logs σε production, γιατί νομίζω είναι το δικό μου. Έχω ξεκινήσει να κάνω εισαγωγή δεδομένων, γιατί νομίζω είναι το local μου για να κάνω debugging. Και
Έβριζα κιόλας γιατί δεν έπαιζε. Έκανα αλλαγή στον κώδικα και δεν έπαιζε. Και εγώ έκανα εισαγωγή δεδομένου στο live, σε λογαριασμό που έπαιζε κανονικά. Αλλά ευτυχώς ένα ακόμα πάνω το έχω φτιάξει. Λοιπόν. Α, εντάξει. Και εσύ τι έχεις κάνει. Λοιπόν, έχεις φορτώσει δουλειά σε συνάδελφό σου επειδή βαριέσαι να ασχοληθείς. Λοιπόν. Το σάξι. Ξέρεις τι, είναι, το βρήκα το πρόβλημα. Είναι το σάλιο. Δεν πρέπει να φτάσει το καυτό σάλιο στο λαιμό σου και να το καταπιείς γρήγορα. Πώς θα το καταπιείς γρήγορα και δεν θα φτάσει το λαιμό σου. Δεν ξέρω τώρα. Κάνω assumptions. Να φτάσει στο πόπο το γάλα βρωμάιρεσαι πάρα πολύ. Θα να πάτε πόζα πάμε ένα κακάο. Λοιπόν, έλα, τελειώνουμε. Άλλες δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, με τον pack των αδειών τι γίνεται, το έφτιαξες. Εγώ δεν το έχω κάνει, δεν έχω φορτώσει ποτέ δουλειά σαν. Παρασκευή για να κάνουμε deploy. Λοιπόν. Δεν μου μένει πολύ γάλα, έχω θέμα. Δεν μου μένει πολύ γάλα, παιδιά. Ευτυχώς μου μένει πολύ γάλα και εμένα. Έχεις βάλει θαυμαστικό important σε CSS. Ναι, και εγώ ρε γαμώτο. Πιο παλιά βέβαια. Έχω σταματήσει, έχω να το κάνω πολλά χρόνια. Και εγώ έκανα εξάμεινο. Παιδιά, το καλό που σας θέλω, να πάρουμε κανένα like. Τι το ξανακάνουμε. Είναι το πιο δύσκολο βίντεο, πραγματικά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, πραγματικά. Το κλασικός λόγος για να βάλεις important σε CSS. Γιατί τα έχεις κάνει πρώτα. Είναι, ναι, γιατί τα έχεις κάνει. Δεν ξέρεις τι να πας απλό το αλλάξεις και βάζεις ένα important και τελείωσε. Εν τω μεταξύ, όταν μιλάς, είναι να γίνεται ακόμα χειρότερο. Λοιπόν, τελευταία ερώτηση και πιο ωραία. Ναι. Πω, θα φάμε κι άλλη παιδιά. Έχεις γράψει, έχεις φτιάξει εφαρμογή, οτιδήποτε. Α, όχι, έχουμε κι άλλη ερώτηση, αναγκαστικά για μένα. Λοιπόν, πρώτη τελευταία ερώτηση. Έχεις κάνει ποτέ flash site. Γαμώ το. Τι περίμενες. Το flash site είχε καταρχήν να γεννήθηκα. Έχω κάνει παιδιά flash site. Έχω κάνει. Ευτυχώς όχι γιατί θα ήμουν τώρα τόσο κόκκινος. Λοιπόν. Εντάξει, τελευταία. Πότε ήτανε. 2010. Τελευταία. Έχεις δακρύσει. Λοιπόν. Τελευταία ερώτηση. Και πιο σημαντική. Νομίζω ότι θα υδρώσω αίμα. Μπορώ. Λοιπόν, έχεις κάνει εφαρμογή για να εντυπωσιάσεις κοπέλα. Τελευταίο, δεν μπορώ άλλο. Έκανε εφαρμογή για την παιδιά τώρα. Παραπάνω κι άλλο γάλα. Δεν γίνεται. Πάμε ψάχνουμε τώρα να βρούμε ό,τι περίπτωση υπάρχει να βρούμε γάλα. Κακάο θα πάρω. Πω. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, τελευταία φορά που έκανα εφαρμογή για εντυπωσιάσει κοπέλα, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Αλλά το είχα ξεκινήσει από τη σχολή που έκανα command line εφαρμογές με ASCII art. Δεν εντυπωσίασα καμία. Δεν θα πω ψέματα. Εγώ εντυπωσίασα, ευτυχώς. Α, ναι. Πριν από 6 μήνες. Α, ναι. Έκανα κάρτα μου σε πώς και θα πάω για να δω την κοπέλα μου. Ω, καλό. Ναι. Καλό. Δεν έφερα τσάντα την παιδιά. Έπιασε. Οκ. Να το κλείσουμε. Ναι. Πάμε μεγάλα. Πάμε να βρούμε παιδιά. Θα το αφήναμε λίγο παραπάνω. Αλλά δεν παλεύετε. Αλήθεια. Α, ρε. Δεν μ' αγγλεί το σκοπό να του η ώρα. Φαντάζεσαι. Πες τα σπίγες.
Ο άλλος πήρε και τέσσερις. Τόσο σίγουρος μου έγινε. Πήρε τέσσερις πήγες. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε στην αρχή. Δεν καίει. Εδώ πέρα αυτό είναι βενζίνη, ρε τότε. Εγώ λέω εντάξει, πω μου, αλλά κάτι τζάμπα το βίντεο. Θα πάει χάλια, δεν έχει. Κλείνω, παιδιά. Σούσαν έτσι, ψήφισε το 4. Νέρικα 4. Τώρα αυτό που φτάσαμε.